Τον περασμένο Φεβρουάριο το Υπουργείο Υγεία είχε ανακοινώσει πω αλλάζει τα πάντα στον τομέα τη χορήγηση των φαρμάκων. Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, οι γιατροί των ταμείων θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε συνταγέ και τη δραστική ουσία των φαρμάκων, ενώ για ορισμένε θεραπευτικέ αγωγέ οι γιατροί θα συνταγογραφούσαν αποκλειστικά με τη δραστική ουσία, ώστε να αυξηθεί η χρήση των γενώσιμων φαρμάκων. Στόχο του Υπουργείου ήταν η μείωση τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώ οι τιμέ των γεννόσιμων φαρμάκων καθορίζονται έω το 40% τη τιμή των πρωτοτύπων του. Οι γιατροί που ανήκουν στον ενιαίο πλέον ασφαλιστικό φορέα, το ΝΕΟΠΗ, κλήθηκαν να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 2 Απριλίου να συνταγογραφούν βάσει τη δραστική ουσία των φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί όμω σε όλη τη χώρα κατέγγειλαν ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί το νέο σύστημα, αφού δεν έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίε και ο πρόεδρο του ΕΟΠΗ επιβεβαίωσε ότι προ το παρόν το νέο καθεστώ συνταγογράφηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ο νόμος του Υπουργείου Υγεία προβλέπει ότι οι γιατροί θα πρέπει να συνταγογραφούν βάσει τη δραστική ουσία και εν συνεχεία οι φαρμακοποιοί θα χορηγούν στου ασθενεί το σκεύασμα με τη χαμηλότερη τιμή. Οι φαρμακοποιοί όμω υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται στη θεωρία, καθώ στην πραγματικότητα ο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων θα έπρεπε να έχει δώσει είτε σε CD είτε σε καταλόγου το φθηνότερο φάρμακο που αντιστοιχεί σε κάθε δραστική ουσία. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει όμω, οπότε οι γιατροί δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν.